πρώτη καλεσμένη μας είναι η κυρία Σαρή, η οποία τα κατάφερε τελικά και το παιδί να πάει στο γιατρό και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να είναι και στο στούντιο. Και γι' αυτό την ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρία Σαρή. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να καλημερίσω τους ακροατές σας. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αποκλειστικά αφιερωμένο αυτό το δίωρο σε αυτή την ημέρα της γυναίκας. Θα ήθελα το μήνυμά σας. Δεν ξέρω ιστορικά αν έχετε αναφερθεί καθόλου για αυτή τη μέρα. Μπορείτε να πείτε και μια, να κάνετε και μια σύντομη, μια συνοπτική ιστορική αναδρομή. Ναι, ιστορικά, για την ιστορία λοιπόν, υπενθυμίσουμε ότι 8 Μάρτη του 1857 εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας και ζητούσαν ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας. 130 γυναίκες κάηκαν εκείνη την ημέρα ζωντανές για να διεκδικήσουν αυτά που εμείς σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Εκείνη την περίοδο οι γυναίκες δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και έπαιρναν μισθούς πολύ χαμηλότερους από τους άντρες. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η γιορτή είναι άρρηκτα δεμένη και με το εργατικό κίνημα. Οπότε, να συνεχίσω τώρα με το μήνυμα για αυτή την ημέρα, ότι αυτή η ημέρα πρέπει να αποτελεί σύμβολο για τη συμμετοχή των γυναικών σε μια πάλι για ισότιμα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική ζωή, αλλά και να δείξουμε και μια αλληλεγγύη σε όλες εκείνες τις γυναίκες που καθημερινά μοχθούν για να βγάλουν τα πέρα προς το ζήν, προς την οικογένειά τους, που μπορεί να έχουν υποστεί εκβιασμούς, σεξουαλική παρενόχληση, βία, κακοποίηση σε χώρους δουλειάς, σε χώρους που ζουν, που εργάζονται, που αθλούνται, που σπουδάζουν. Κυρία Σαρή, είστε ικανοποιημένοι με τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος τα τελευταία πολλά χρόνια? Γιατί έχει, όπως μας λέγαν και οι προηγούμενες και μάλιστα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, έχουν υπάρξει βήματα προς την κατεύθυνση της ισότητας. Κοιτάξτε, η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης δικαίωμα και βασική αξία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Και είναι αναγκαίο να αντανακλάται σε όλους τους τομείς της ζωής μας, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις συντάξεις, στην υγεία, στον πολιτισμό. Σίγουρα έχει βελτιωθεί τόσα χρόνια η θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και αυτό έχει κατακτηθεί μέσα από διεκδικήσεις και αγώνα. Κυρίως όμως είμαστε ισότιμοι απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η ισότητα αυτή έρχεται εις βάρος της μητρότητας. Η γυναίκα είναι αυτή που θα μπει στη διαδικασία να δουλέψει ελαστικό ωράριο, θα ζητήσει το τετράωρο αντί για το οχτάωρο για να είναι πιο πολλές ώρες κοντά στα παιδιά της, που θα απειληθεί ίσως με τη μη πρόσληψη ή με την απόλυση σε περίπτωση που μείνει έγκυος. Η γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν έρθει να αντιμετωπίσει τη μητρότητα, καθώς την άδεια θα την πάρει από τη σημαία. Στον ιδιωτικό τομέα πάλι, ακόμα ως συμβασιούχος, η γυναίκα θα της δοθεί τετράμινη άδεια με έναν βασικό μισθό και όχι αυτόν που θα έπαιρνε κανονικά. Και επειδή έχω περάσει και από τις τρεις φάσεις αυτές σαν επαγγελματίας, μπορώ να σας τα διαβεβαιώσω. Παράλληλα όμως, εκτός από εργαζόμενοι με αυτή τη διαδρομή όπως είπατε, είστε για δεύτερη θητεία και αιρετός στην αυτοδιοίκηση. Είστε στο τοπικό συμβούλιο της πρέφεσης. Μικρή συμμετοχή των γυναικών γενικότερα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αλλά και το κακό είναι ότι και στην αυτοδιοίκηση, που είναι το πιο έτσι κοντά στον πολίτη κέντρο λήψης αποφάσεων. Πώς το κρίνετε αυτό και τι προτείνετε και ως παράταξη? Πράγματι το πολιτικό σκηνικό της χώρας αυτή τη στιγμή, η πολιτική εξουσία παραμένει κυρίαρχα ανδρική. Αρκετοί μιλούν αυτό για την ισότητα των δύο φύλων, για τις ίσες αξίες, ότι υπάρχει μικρή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά, ότι όλα αυτά θα έφεραν και ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας. Όμως, να κάνω και μία αναφορά και σε πιο υψηλά αξιώματα, ας πούμε, της κυρίας Μιχαηλίδου που είδαμε, που είναι γυναίκα, κατήχε τη θέση της Υφυπουργού Παιδείας και είχε αναφέρει ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα να περπατάνε 1,5 χιλιόμετρο για να πάνε σχολείο όταν συζητούσαν για τις συγχωνεύσεις. Θα τους έκανε και καλό στην υγεία, λέγανε τότε. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν μια γυναίκα να μιλάει έτσι για τα παιδιά. Η κυρία Κεραμέως, η οποία έστρωσε το χαλί για την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είδαμε ότι προκάλεσε μεγάλο ξεσηκωμό στο
φοιτητικό κίνημα. Η κυρία Μενδώνη, η οποία έχει εμπορευματοποιήσει και έχει ιδιωτικοποιήσει τον πολιτισμό μας και τα πολιτιστικά αγαθά όσο δεν πάει άλλο. Αλλά ακόμα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακερωπούλου, είδαμε ότι δεν έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις έτσι ώστε για να αναβαθμιστεί η θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Άρα όλο αυτό δεν πρέπει να είναι ένα ρεύμα ή μια οδή στο γυναικείο φύλλο που να χρησιμοποιείται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους. Υπάρχει αρκετός δρόμος ο οποίος πρέπει να γίνει ακόμα. Ιστορικά, όπως γι' αυτό έκανα και την ιστορική αναδρομή στην αρχή, βλέπουμε ότι η θέση της γυναίκας βελτιώνεται μόνο μέσα από πνεύμα διεκδίκησης. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε έναν δρόμο στη γυναίκα μαχήτρια, σε αυτή που χωρίς τις ψευδεστήσεις που της παρέχουν θα ζει και θα παλεύει για να βελτιώσει τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η συμμετοχή όμως των γυναικών στην αυτοδιοίκηση, επανέρχομαι, η κυρία Σαρή, παρά την ποσόστοση του 40%, αυτές οι ανδροκρατούμενες αντιλήψεις ότι ξέρεις η αυτοδιοίκηση όπως και γενικότερα η πολιτική έχει να κάνει μόνο με τον άντρα, δεν σας επιτρέπουν να έχετε μια συμμετοχή. Δηλαδή βλέπω 4 στις 11 στο τοπικό συμβούλιο, που είναι μια καλή συμμετοχή αν λάβουμε υπόψη ότι είναι μόλις 4 γυναίκες στο δημοτικό συμβούλιο σε σύνολο 30. Τι πρέπει κατά τη γνώμη σας για να πρέπει να γίνει ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναικών στα τοπικά, στα δημοτικά αλλά και στα περιφερειακά συμβούλια? Αυτό εννοώ ότι δεν έχει περάσει ακόμα στην αντίληψη μέσα της κοινωνίας ότι μόνο μια γυναίκα που θα διεκδικεί και θα μάχεται θα μπορέσει να το κατακτήσει, ότι δεν είναι θέμα της ποσόστοσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια συνείδηση του που ανήκει και για το τι πράγματα θα πρέπει να παλέψει. Αυτό ναι, θα την αναδείξουν. Συμφωνώ, να υπάρχουν γυναίκες μαχήτριες, να έχουν διεκδικήσεις, αλλά αν δεν τις εμπιστεύεται το εκλογικό σώμα, γιατί θεωρεί ότι ξέρεις, δήμαρχος πρέπει να είναι άντρας. 18 δήμαρχοι στην Ήπειρο, καμιά γυναίκα. 332 δήμαρχοι στην Ελλάδα, μόλις 22 γυναίκες. Δεν φταίνε το αν αγωνίζονται ή όχι, γιατί εγώ πιστεύω και καταρτισμένες είναι και ικανές είναι και μαχήτριες είναι πολλές γυναίκες. Ναι, δεν έχει περάσει ακόμα στην αντίληψη του κόσμου αυτό. Παρόλο δηλαδή, όπως σας είπα, που έχουν και σε μεγαλύτερα αξιώματα κέραιες θέσεις οι γυναίκες. Ναι, παρότι δίνουν το συμβολισμό, τουλάχιστον η πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έλεγε πριν και μας υπενθύμησε η κυρία Καλδί ότι είναι σε πολλούς θεσμούς πλέον είναι γυναίκες, στον Άριο Πάγο και η πρόεδρος και η εισαγγελέας, ακόμα και σε επιμελητήρια. Να σας ρωτήσω, έχετε μια διαδρομή κάποιων χρόνων στην αυτοδιοίκηση, έχετε συναντήσει απαξιωτικές συμπεριφορές εξαιτίας του φύλου, κυρία Σαρή? Προσωπικά όχι, δεν είχα κάποιο τέτοιο περιστατικό, αλλά όλα αυτά όπως σας ανέφερα, ας πούμε, στους χώρους εργασίας, επειδή έχω περάσει και από τις τρεις θέσεις που σας είπα πριν, είδα αρκετές διαφορές. Δηλαδή την πρώτη περίοδο, με το πρώτο μου ας πούμε παιδί, έπρεπε κατευθείαν να γυρίσω την επόμενη μέρα στη δουλειά ή αλλιώς να μην πάω να δουλέψω, που αυτό ήταν θέμα διαβίωσης, οικονομικό. Καταλαβαίνετε. Ήσαν συμβασιούχος, δικαιούμουν μόνο τους τέσσερους μήνες άδειας στη μητρότητα, σε σχέση με μια γυναίκα που είναι δημόσιος υπάλληλος μόνιμος που παίρνει 9 μήνες. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Δηλαδή αν είχες τώρα το παιδί που είσαι δημόσιος υπάλληλος, κανονικά θα έπαιρνες τους 9 μήνες. Αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί από το γυναικείο κίνημα και δεν ανταποκρίνεται η πολιτεία, η εργοδοσία? Έχουν τεθεί. Έχουν τεθεί διαφορετικά. Προφανώς έχουν τεθεί από, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο υπερασπίζομαι και εγώ στις εκλογές. Αυτά είναι, αν κοιτάξετε, είναι στις διεκδικήσεις του. Ναι. Ένα τελευταίο για να πάμε λίγο, ήθελα... να πούμε και λίγο, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ, να πούμε δύο πράγματα και για τις προτεραιότητες παράταξής σας για την πρέβεση. Θεωρείτε ότι
γενικότερα στα νέα τα παιδιά, γιατί είσαι και μητέρα, έχει αρχίσει να εμπεδώνεται ένα καλύτερο κλίμα ισότητας? Πώς το παρακολουθείτε, από τα παιχνίδια, από το σχολείο? Είστε και με μητέρα με μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εισπράτεται κάτι αυτό, διαιωνίζεται? Αυτό θέλω να πω, διαιωνίζεται αυτή η έμφυλη διάκριση, ή σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε απτά παραδείγματα ότι βελτιώνεται η κατάσταση? Κοιτάξτε, στα παιδιά ακόμα δεν υπάρχουν κάποιες τέτοιες διακρίσεις. Περισσότερο το άγχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε επειδή τα έχω και σε μικρή ηλικία, τα προβλήματα bullying που δημιουργούνται μέσα στο σχολείο. Αν θέλετε, ήθελα λίγο σε αυτό να συμπληρώσω κάτι σχετικά με μια έρευνα που διάβαζα πρόσφατα, που αφορά κυρίως τις κακοποιημένες γυναίκες. Να αναφερθώ κάποια ποσοστά που συγκράτησα. Κακοποιημένες γυναίκες οι οποίες απευθύνθηκαν σε ξενώνες φιλοξενίας, 10% ήταν εργαζόμενες και 83% ήταν άνεργες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι θέλω να πω, ότι μια γυναίκα θα πρέπει να έχει ισότητα στην εργασία, σε θέματα υγείας, σε θέματα κοινωνίας, διαβούλευσης, για να μπορέσει να την ισχυροποιήσει και να την κάνει πιο διεκδικητική. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει? Ότι η άνεργη γυναίκα είναι αυτή που θα καταπατηθεί περισσότερο από μία που θα είναι οικονομικά ευκατάστατη? Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό και νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Τώρα σαν θα πρέπει η κοινωνία να υπάρξουν μέσα στην κοινωνία δομές κρατικές, συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, όλα αυτά όμως δεν είναι κρατικά και δημόσια, για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, κοινωνικές δομές για τα παιδιά, έτσι ώστε μια γυναίκα να μπορεί να τα αφήσει και το απόγευμα προσχολικής αγωγής στα παιδιά, δημιουργικής απασχόλησης. Για να έχει και αυτή τον ελεύθερο χρόνο που χρειάζεται. Γιατί εντάξει, εδώ στην Πρέβεζα, ας πούμε, θα βοηθήσει ο σύζυγος, θα βοηθήσουν τα πεθερικά, οι γονείς, και έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες βασικές ανάγκες. Σε μεγάλες πόλεις που οι συνθήκες ζωής είναι δυσκολότερες και οι ρυθμοί ζωής πιο έντονοι, είναι δύσκολα αυτά για μια γυναίκα. Έχετε δίκιο. Μακρύς ο δρόμος και νομίζω απαιτούνται αγώνες για να μπορέσουμε να φτάσουμε έτσι σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Να πάμε λίγο στην Πρέβεζα, κυρία Σαρή. Στο κομμάτι των κοινωνικών υποδομών, αυτό ακριβώς που είπατε, είστε ικανοποιημένοι με την πόλη μας? Είστε μητέρα μικρών παιδιών. Υπάρχουν οι δομές προσχολικής αγωγής που να καλύπτουν τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών? Υπάρχουν τα λεγόμενα ΓΔΑΠ, τα οποία όμως είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και δίδονται κυρίως η πρόσβαση σε γυναίκες που παίρνουν το λεγόμενο βάουτσερ, που υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια. Αλλά όπως βλέπουμε, αυτά με την πάροδο των χρόνων μειώνονται. Δηλαδή, συναντάω καθημερινά γυναίκες οι οποίες θα μου πούνε: δεν πήρα φέτος το βάουτσερ, δεν έφτασαν τα κοινωνικά κριτήρια που απαιτούνταν. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να ήταν δικαίωμα κάθε γυναίκας. Αυτή πού θα τα πάει τα παιδιά? Αναγκαστικά θα μείνει στο σπίτι. Στο σπίτι με τα παιδιά, ναι. Εννοείται, αν δεν έχει την τύχη να έχει κάποια άλλη βοήθεια από συγγενικό πρόσωπο. Μάλιστα. Έχουμε 5 λεπτά. Θα ήθελα λίγο έτσι επιγραμματικά τις προτεραιότητες της λαϊκής συσπήρωσης για την πόλη της Πρέβεζας. Και ποια θα είναι αυτά τα ζητήματα, κυρία Σαρή, που θα θέσετε στο τοπικό συμβούλιο της Πρέβεζας, ώστε να μπουν στο δημοτικό συμβούλιο? Ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτησες, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου δεν είναι αποφασιστικές, είναι περισσότερο εισηγητικές. Πώς τα έχετε καταρτήσει παράταξη αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε, πέρασε και την προηγούμενη εβδομάδα είχε προταθεί να γίνει το συμβούλιο, ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία. Από εκεί πέρα είχαμε συζητήσει με όλους τους εκλεγμένους τοπικούς συμβούλους και τους δημοτικούς συμβούλους.
για τα θέματα που βάζουμε ως προτεραιότητες. Και δεν ξέρω αν είδατε, ήταν το θέμα της, της νομικής εμπλοκής της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για την αγωγή που έχει γίνει για την ιδιωτική μαρίνα. Θέσαμε το θέμα της ΔΕΗ ΑΠ και την κατάσταση που βρίσκεται το δίκτυο πόσιμου νερού, κυρίως για τις τοπικές κοινότητες. Για τα πολιτιστικά μας αγαθά, το κάστρο του Παντοκράτορα, το οποίο είναι το μόνο εκ των τριών κάστρων το οποίο έχει χρήσει ο Δήμος και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό ακόμα. Και εκ μέρους της κοινότητας, να σας πληροφορήσω ότι ψηφίστηκε μια δικιά μας πρόταση, με πλειοψηφία βέβαια, που ήταν το θέμα του νοσοκομείου. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε και σαν μήνυμα, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα και στην Πρέβεζα θα πρέπει να της δοθεί η αξία που πρέπει να έχει. Και στις κτηριακές εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό, αλλά και τις τρομερές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. Άρα στο επόμενο διάστημα θα έχετε πεδίο λαμπρό ως παράταξη να διεκδικήσετε και στο τοπικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πολλά τα ανοιχτά τα μέτωπα στο Δήμο της Πρέβεζας, κυρία Σαρή, και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Τι να σας πω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας και ως τοπική σύμβουλος. Ελπίζω και αυτή την θητεία να έχετε έτσι μια συνένεση στο τοπικό συμβούλιο, όπως είχατε και το προηγούμενο διάστημα, αλλά παράλληλα θέλετε και μια ανταπόκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι απλά να τα λέτε εσείς και να συμφωνείτε. Δεν θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα κλίμα μιας ωραίας παρέας μέσα στο τοπικό συμβούλιο. Το συμβούλιο είναι ένα όργανο για να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε καταστάσεις. Να πληροφορήσω ότι έχουν γίνει κάποιες έκτακτες συνεδριάσεις, ναι. Μάλιστα με τα λύπης μου πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι υπάρχουν κοινότητες οι οποίες ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει. Ναι, δεν το θεωρώ παράδοξο. Ναι. Ένα ζήτημα το οποίο κάθε φορά θέτουμε είναι το πώς θα φέρουμε αυτό το όργανο από την αφάνεια. Θέλουμε έναν χώρο για την κοινότητα. Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο ότι συζητάτε να γίνει ο χώρος αυτός στη Σοφίτα του Δημαρχείου, το οποίο αποτελεί ένα ζήτημα προσβασιμότητας. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι τόσο άμεσο για τον κόσμο να έρθει, για να μην πω για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να δεσμευτώ ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα. Πρόσφατα είχα μάλιστα τον κύριο Κύρλα, τον Ευάγγελο, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Είπαμε μερικά πράγματα, αλλά θέλω περισσότερο για την πόλη της Πρέβεζας, γιατί γνωρίζω ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, έχετε κάποιες καινοτόμες προτάσεις για το παραλιακό μέτωπο, για την ωκεανή ακτή. Θα έχουμε την ευκαιρία, κυρία Σαρή, να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλούς αγώνες για το κομμάτι των γυναικών και χρόνια σας πολλά, χρόνια αγωνιστικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.